Ήμουνα σήμερα στα Σιάτιστα και έγιναν εκεί οι εορτασμοί για την επέτειό τους και ήρθα εδώ προς συγκεκριμένους του κύριου Κορετζίδη, του Προέδρου του Προέδρου της εκθέσεων των Γνωπιών για να δω την έκθεση. Βέβαια δεν ήξερα πόσο μεγάλη έκθεση είναι, διότι είναι μια έκθεση 13,5 στρέμματα έκθεση και με εξέπληξε, καθώς επίσης με εκπλήσει και η αρτιότητα των περιπτέρων, η ραφή, είναι ραφή λεπτή, που σημαίνει ότι υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Έχω εκπλαγεί από τότε στη σημερινή Ελλάδα παλεύουν κάποιοι να κρατήσουν ζωντανό ένα κλάδο που υποφέρει. Και που είναι αιώνες, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Το κράτος όμως. Η παράδοση αιώνων κρατάει και οθεί κάποιους να ξεπερνούν τον εαυτό τους. Το κράτος όμως, Πρόεδρε, το παλεύει για τις εξαγωγές. Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί να μας ταλαιπωρεί όλους. Αυτό είναι το κράτος το ελληνικό. Αλλά εμείς θα παλέψουμε. Γι' αυτό ψήφισε ο λαός Ένωση Κεντρών. Και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και θα φύγει στο μέλλον και σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, ακριβώς γιατί έχει κουραστεί. Λοιπόν, η Γούνα εδώ σαν είδος υποφέρει από τα λαθρέα και τα δεύτερης ποιότητας κινέζικα είδη που έρχονται. Λαθρέα πρώτον και δεύτερης ποιότητας δεύτερον. Τα οποία ανακατεύονται σε μια αγορά χωρίς τιμολόγια, χωρίς τιμολόγια. Οι λαθρέμποροι χωρίς τιμολόγια και παλεύουν οι αγωνιστές εδώ να επιβιώσουν απέναντι σε ένα τέτοιο έσχος. Αυτό είναι και φορολογικά πρέπει να υπάρξουν κίνητρα κατά την άποψή μου και για την απασχόληση, για να μάθουν το επάγγελμα. Εκείνο που με απασχολεί σαν λεβέντη είναι όταν φύγει αυτή η γενιά, ποιος θα συνεχίσει, ποιος θα τη διαδεχθεί να είναι κατάλληλα καταρτισμένος. Όλα αυτά τα ζητήματα θα τα συζητήσω με τον κύριο Πρόεδρο και με τους επαγγελματίες και θα προσπαθήσω στη Βουλή να ρίξω καμιά μπουνιά.